υπάρχει ένα ερώτημα εύλογο που θέτει η Νέα Δημοκρατία. Αφού δεν θέλανε τα κόμματα της αριστεράς όλα μαζί να φτιάξουν μια κυβέρνηση, τι την ήθελαν την απλή αναλογική? Κοιτάξτε να δείτε. Η απλή αναλογική αφορά το να αποτυπώνεται, σωστά η θέληση του ελληνικού λαού. Χωρίς άλλα προβλήματα, μπόνους κτλ. Είναι άλλο πράγμα ο χαρακτήρας και το πρόγραμμα της κυβέρνησης, η οποία γίνεται από συγκεκριμένα κόμματα με προγράμματα τα οποία έχουν συγκλήσεις. Ναι, αλλά δεν είδαμε προεκλογικά να μαζευτούν τα κόμματα της λεγόμενης αριστεράς, προοδευτικά όπως θέλετε να το πείτε, για να φτιάξουν ένα ενιαίο πρόγραμμα να παρουσιάσουν στον κόσμο. Τα υπόλοιπα κόμματα, πέρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έχουν συγκλήσεις στα κύρια και στα βασικά, στα κεντρικά στρατηγικά ζητήματα. Και είναι ένα ερώτημα γιατί από την πρώτη στιγμή τίθεται το θέμα ότι πάμε στις επόμενες εκλογές. Από αύριο η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ μπορούν να βρεθούν σε συζήτηση όπως βρεθήκαν και το προηγούμενο διάστημα. Σας λέει η Νέα Δημοκρατία. Κορυφαία τους στελέχη, έτσι, έχουν από την κυρία Μπακογιάννη μέχρι τον κύριο Αποστολάκη και από την κυρία Τσαπανίδου μέχρι τον κύριο Βενιζέλο. Έχουν πει ότι έχουν συγκλήσεις. Έτσι, και καμιά φορά ανεβάζουν και τους τόνους για να κρυφτούν αυτές. Κοιτάξτε να δείτε. Ταμείο Ανάκαμψης. Έχουν περάσει ήδη 200 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα μέτρα. Και έχουμε μπροστά μας 350. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ τους? Όχι. 700.000 πληστηριασμοί. Με τους νόμους τους οποίους έχουν ψηφίσει όλοι μαζί. Είναι μπροστά μας. Δημοσιονομικοί περιορισμοί με βάση το σύμφωνο σταθερότητας. Άλλωστε, ο κύριος Μητσοτάκης έχει πει μπροστά μας έχουμε τα πλεονάσματα. Ο κύριος Τσίπρας ότι η επόμενη κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει δημοσιονομική εξισορρόπηση. Σε κάθε περίπτωση δεν θα συνεχίσουμε οι εργαζόμενοι να δίνουμε το 95% των φόρων που μαζεύει το κράτος και μόλις το 5% από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ενώ οι φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις πάνε προς αυτούς για τη στήριξη της κερδοφορίας τους. Έτσι όπως τα λέει αυτό, ο κύριος Χιόνης. Αυτό δείχνει ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και αν γίνει, δηλαδή ακόμα και αν δεν τη φτιάξουν τώρα την κυβέρνηση και πάνε σε επόμενες, όλα τα υπόλοιπα κόμματα με οποιαδήποτε να το πω έτσι, σύνθεση και παραλλαγή η οποία μπορεί να γίνει, θα γίνει μόνο και μόνο για να πάμε σε ένα νέο εκβιασμό, μια λαϊλασία της θέλησης του κόσμου. Εγώ τώρα θα πάω στον καλό συνάδελφο, πράγμα γιατί το οποίο έχει αναλύσει αυτό το πράγμα. Επειδή υπόθηκε κάτι για δεύτερες εκλογές, δεν είναι δεύτερες, είναι άλλες εκλογές. Okay. Το δίλημα, το πραγματικό δίλημα θα είναι υπάρχει, να είναι δυνατός ο λαός την επόμενη μέρα.